όπως γνωρίζετε, με προσπάθειες που κάναμε τελευταία, καταφέραμε και αλλάξαμε τους μανδύες. Ένα βασικό θέμα το οποίο έπασχε το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Τα νερά έμπαιναν από τη μια πλευρά, έβγαιναν από την άλλη, όπως λέγαμε εμείς. Και πράγματι καταφέραμε και γι' αυτό κάναμε και τα εγγένεια. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα τα οποία μας έδωσαν, εμείς είχαμε ζητήσει μάλιστα 850.000 και μας έδωσαν 1.800.000, αυτά εμείς τα ξοδέψαμε εκεί που έπρεπε, σύμφωνα με τις διατάξεις, τις αποφάσεις τις οποίες είχαμε πάρει και τις συμφωνίες που είχαμε κάνει με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έμεινε λοιπόν το θέμα να κλείσει το πόμα. Τίποτα άλλο δεν μένει. Από εκεί και πέρα, το κόστος είναι 250.000 και 150.000 είναι για 3 μήνες ο άνθρωπος ο οποίος θα παρακολουθεί τη λειτουργία του φράγματος. Κάτι το οποίο ήταν γνωστό και το περιμέναμε. Και να ξέρετε ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες εργασίες ούτως ώστε να κλείσει το φράγμα. Δηλαδή ο ανάδοχος, ξέροντας ότι θα πάρει αυτά τα χρήματα, τις 250.000, συνέχισε να κάνει έργα παρά το προβλεπόμενο, παρά ότι δεν είχαν μπει τα χρήματα στην διάθεσή του. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο στείλαμε τον ΑΠΕ την αναθεώρηση αυτού του πίνακα που λέμε εμείς και δεν την υπογράφει. Από τον Νοέμβριο δεν υπογράφει αυτά τα 250.000. Από πέρσι τον Νοέμβριο, το 2023. Οπότε προσφερθήκαμε να δώσουμε από τους ΚΑΠ αυτά τα δικά μας χρήματα 250.000 να κλείσει το πόμα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Και εν πάση περιπτώσει, αν και εισακουστούμε, είναι ένα ρίσκο, με την έννοια ότι κάποιοι παίρνουν το ρίσκο για ό,τι θέλει να συμβεί στο μέλλον. Όχι ότι υπάρχει ζήτημα στατικότητας του φράγματος. Οι σεισμοί που γίνονται, επειδή όπως ξέρετε, εκτός από τις μανδύες που αλλάξαμε, βάλαμε και μηχανήματα τα οποία στέλνουν τα μηνύματα του φράγματος στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Παντών, και έρχεται αμέσως η απάντηση. Τα μηνύματα είναι μια χαρά θετικά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σύμφωνα και με τον Καζέτα, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος έκανε συνέταξε την μελέτη και είπε ότι το φράγμα είναι μια χαρά. Απλώς χρειάζονται παρακολούθηση, όπως χρειάζονται όλα τα φράγματα. Άρα, γιατί δεν υπογράφει κάποιος? Από εκεί και πέρα, κάποιοι στο Υπουργείο φοβούνται, κάποιοι τώρα βρήκαν μια ευκαιρία, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, ότι στη Ρωσία έγινε ένα φράγμα, έσπασε και πλημμύρισε μια περιοχή, χωρίς βέβαια να έχουμε θύματα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κι άλλα αιτήματα για την λειτουργία ενός φράγματος. Τι σημαίνει αυτό? 3.200.000 χρειάζονται ακόμα για να εγκυβωτιστεί ο Παρθένης, ούτως ώστε αν φράξει, αν σπάσει ή αν συμβεί κάτι, μια πλημμύρα ή κάτι οτιδήποτε άλλο, το νερό να πάει μέσα στον Παρθένη, να προχωρήσει, να πάει στη θάλασσα. Και εκεί θα έχουμε πρόβλημα στο τελευταίο κομμάτι που πάει, καταλήγει στη θάλασσα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δευτερεύον αυτό. Από εκεί και πέρα, εάν το Υπουργείο θεωρεί ότι με αυτά τα δεδομένα εμείς θα μείνουμε αμέτωχοι, είναι λάθος. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε νερό στον κόσμο, γιατί από αυτό το θέμα του νερού πάσχουν όχι μόνο η Χίος αλλά όλα τα νησιά, και είναι κάτι το οποίο είναι πάνω στην ανάπτυξη, είναι αυτό το οποίο ζητάμε, γιατί όπως γνωρίζετε και φέτος είχαμε πάρα πολύ τουρισμό. Εφόσον λοιπόν το φράγμα της Κόρης Γεφύρη δεν λειτουργεί, αντιλαμβάνεστε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε συνέχεια πρόβλημα. Εμείς λοιπόν, εάν τυχόν εξακολουθήσει το Υπουργείο να κρατά την ίδια στάση, θα αποχωρήσουμε, γιατί εμείς παρακολουθούμε το φράγμα, δεν είμαστε εμείς που το φτιάχνουμε. Εμείς, επαναλαμβάνω, μας αναθέτουν κάποια εργασία και την εκτελούμε. Επομένως, περιμένω τις απαντήσεις του Υπουργείου, το οποίο, όπως είπατε, ήρθαν κάποιοι εδώ και εξέτασαν το φράγμα και η υπόσχεση την οποία έχουμε λάβει είναι ότι τον Ιανουάριο, από τα χρήματα τα οποία θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πλημμύρες, θα μας δώσουν 3.250 για τη συνέχιση δηλαδή του φράγματος. Και για να κλείσει. Εμείς λοιπόν τι είπαμε?
κοιτάξτε, να κλείσει και παράλληλα να αρχίσουν οι εργασίες από τον Ιανουάριο, να γίνει ο εγκυβωτισμός του Παρθένη, να γίνουν αυτά τα συμπληρωματικά έργα τα οποία έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μείνει εκεί. Επαναλαμβάνω όμως ότι εάν τυχόν εξακολουθήσει η ίδια τακτική από την πλευρά του Υπουργείου, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αποσυρθούμε, ούτως ώστε να μην έχουμε και καμιά ευθύνη. Το 95% αυτών των έργων τα οποία είχαμε υποσχεθεί, τα οποία είχαμε προσυπογράψει μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα κάναμε. Επομένως, και γι' αυτό κάναμε και τα εγγένεια, γιατί κάποιοι μας κατηγορούσαν, όπως είπα, για τα εγγένεια. Και επομένως είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε εκείνο που νομίζουμε για το καλό του συμπατριώτη μας. Οπότε μέχρι το Γενάρη θα περιμένετε, μετά δηλαδή. Κοιτάξτε, δύο μήνες είναι, πιστεύω ότι αν δεν δοθούν τα 3.200 αμέσως, σημαίνει ότι μας κοροϊδεύουν και επομένως εμείς αποχωρούμε. Ο κύριος Μητελάκης τότε που είχε γίνει το περιφερειακό είχε πει ότι θα αναλάβει ένα μέρος του Υπουργείου και ένα μέρος εσείς τον. Εκείνος δρά μόνος του. Πήγε λοιπόν, δεν πήγε, μάλλον τηλεφωνήθηκαν με τον κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πιστεύω ότι του είπε τα 3.200 αυτά τα εκατομμύρια, είπε και σε εκείνον. Απλώς λέει ότι μπορούμε να δώσουμε τα μισά εμείς, τα σαν Υπουργείο, και τα υπόλοιπα να τα βρείτε εσείς σαν περιφέρεια. Για αυτή την περίπτωση ας έρθει εγγράφος έστω και αυτό και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά αν δεν δώσουν απάντηση μέσα σε 2 μήνες, 3 μήνες, εμείς αποχωρούμε.